Έχουμε ένα τροχαίο που σου αλλάζει τη ζωή. Έρχεται μια οικονομική κρίση που βλέπεις μια ολόκληρη πατρίδα να σφαδάζει. Εν συνεχεία έρχεται μια παγκόσμια πανδημία. Ποια είναι η σκέψη ενός ανθρώπου που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ στη ζωή του, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης? Σίγουρα πολλές φορές περνά από το μυαλό μου ένα γιατί, και περνά αυτό το γιατί έχω περάσει κι άλλες δοκιμασίες. Έχω χάσει πολύ κοντινούς ανθρώπους μου. Έχω χάσει το γαμπρό μου σε ηλικία 35 χρονών. Έχω χάσει το συνεργάτη μου, τον Τζουρπάκη, τον Γιώργο, που ήταν, είμαστε 20 χρόνια μαζί. Τα ατύχημα που τότε που είπα τα ατύχημα, όλοι πιστεύανε ότι μετά που κρατήθηκε ζωή, ότι δεν θα επανέλθω ποτέ στη δουλειά. Εγώ δεν σου κρύβω ότι ούτε μια μέρα δεν μου πέρασε από το μυαλό μου. Αντιθέτως, δεν σκεφτόμουν το πότε, αλλά δεν είχα βάλει χρονικό όριο, αλλά ήμουνα μέσα μου σίγουρος ότι θα επανέλθω στη δουλειά. Γι' αυτό με πολύ βεβαιότητα ήθελα να πω σε όλους τους συναδέλφους, επειδή εγώ έμεινα σχεδόν 2 χρόνια εκτός δουλειάς, όχι λόγω πανδημίας που είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά λόγω ενός προβλήματος που το είχα εγώ στο κορμί μου πάνω. Σκεφτόμουν θετικά, δεν απόκτησα ούτε ψυχολογικά, ούτε νιώθω μειονεκτικά όταν θα βρεθώ δίπλα στο Μίλτο ή στο Θανάση, που αυτοί έχουν την υγεία τους και μπορούν να περπατήσουν, να κάνουν πολλά πράγματα. Αντιθέτως, αισθάνομαι το ίδιο, ακόμη και έτσι που είμαι. Και επανήλθα στη δουλειά και είχα αγάπη για τη δουλειά μου, καλή ψυχολογία και δόξα τω Θεώ και η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που με έκανε και συνεχίζω ακόμη και τώρα τη δουλειά μου πολύ αξιοπρεπώς. Νομίζω ότι δεν είμαι επέτης στη δουλειά μου. Σε καμία περίπτωση. Νιώθω ότι δίνω στη δουλειά μου. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι το καλλιτεχνικό σου στένος και η δυναμική σου μετά τη δοκιμασία αυτή έγινε ακόμα πιο μεγάλη, γιατί ήδη ήταν τεράστια για το νησί μας και για τους κριτικούς όπου υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό που σου έχει λείψει περισσότερο από όλες αυτές τις δοκιμασίες? Ξέρω ότι ήσουν ένας εξαιρετικός χορευτής. Αυτό που μου έχει λείψει πραγματικά είναι ο χορός. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Έχω πει πολλές φορές, μακάρι να είχα μάθει να τραγουδώ τόσο καλά όσο χόρευα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και θα ξαναχορέψεις, έτσι όπως είτε λες, γιατί δυστυχώς δεν θα ξαναχορέψω. Εσύ αλλά ο ίδιος, ξέρεις κάτι, εσύ ο ίδιος μέσα από την πορεία σου απέδειξες ότι αυτό που μπορεί για κάποιους να ήταν υπέρβαση, να το κάνεις πραγματικότητα. Δηλαδή να ξεπερνάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Επειδή λοιπόν είσαι ένας φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, νομίζω ότι και αυτό θα στο χαρίσει ξανά ο Θεός και οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Επειδή θα κλείσουμε. Νιώθω ότι χορεύω κι εγώ μαζί όταν βλέπω δικούς μου ανθρώπους, τα παιδιά μου, τα νύψια μου, τους φίλους μου και χορεύουνε και συμμετέχω με τον τρόπο μου σε μια πολύ σημαντική στιγμή στην οικογένειά μας. Ήταν όταν ο γιος μου πέρασε στο πανεπιστήμιο και έκανα μια μάζοξη. Σηκώθηκα και χόρεψα. Δεν μπορούσα να κάνω βήμα, όμως στεκόμουν όρθιος, με κρατούσαν οι 2 μουγοί και πέρασαν όλοι οι συγγενείς μου και χόρεψαν μπροστά μου. Άρα χόρεψα. Χόρευα μέσα μου. Είσαι σπουδαίος άνθρωπος, Μανώλη, και αυτό νομίζω ότι δεν το αφισβητεί κανένας πάνω σε αυτό το νησί, πάνω σε αυτή τη χώρα.